Αλλά με ειδοποιούν από πού, από εδώ. Ποιος είναι, στον εξώστη. Παπανδρέου, ξέρουμε κανένα Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι εδώ. Δώστε ένα μικρόφωνο στον πρόεδρο. Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Με το που φύγατε από την Πρωθυπουργία δεν ήξερα ότι ακούτε δικά μου τραγούδια. Νόμιζα ότι ακούτε μόνο Λουδοβίκο των Αναγιών και Βανέσενς. Ακούτε και Μανούς, είναι μεγάλη τιμή. Εντάξει, εγώ λέω κάποια μαλακία στο πρόγραμμα, περνάει η ώρα, αλλά σας γουστάρουμε πάρα πολύ. Κάτω στα καμαρίνια λέμε καλύτερα λόγια για σας. Τι καλό παλικάρι να πούμε, τι κόπανο, τα καλύτερα λόγια, τα καλύτερα λόγια. Πράγματι, καταστρέφατε, είσαι ένα αρχικό, έχει καταστρέψει τα πάντα, σε γουστάρουμε πρόεδρε πάρα πολύ. Ποια ήταν, πρόεδρε, η τελευταία σου πράξη, μην παραδώσει στον Παπαδήμο να πούμε, ποια ήταν η τελευταία σου πράξη από δημιουργό. Κάλεσε σήμερα του αρχηγού των πολιτικών κομμάτων. Μπράβο, που κρύβουν πίσω του βίλε, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχή. Καλά έκανε, πρόεδρε, το έχουν παρακάνει να πούμε. Εντάξει, στην αρχή χαρήκαμε με τα πόθεν έσκο των βουλευτών ότι κάποιοι είναι πλούσιοι, αλλά αυτοί έχουν 20 ακίνητα ο καθένα μέσω όρων. Λουδίζουν στην πλάτη μας. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις, Γιώργο, σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις τώρα στον Κρεμνό, να πούμε. Τι μπαίνουν εμπόδια, το ξέρω ότι μπαίνουν εμπόδια κάποια κουμούνια, να πούμε. Αυτός ο Τσίπρας στο Κολοπέδι, αυτή η παπαρίγα που μένει στον Νίκη, σε ενοχλούνε, πρόεδρε, αυτοί. Απειλούν να τεινάξουν στον αέρα όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού. Μην τους ακούσουν κουμούνια. Κάνε τη δουλειά σου, πρόεδρε. Κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου τώρα. Τι προσπαθείς να πετύχεις, έχεις μαζέψει να πούμε, έβαλες μέσα και του λαού τώρα όλοι. Τι προσπαθείς να πετύχεις με αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Έχω ήδη δώσει ρητή εντολή να επιταχύνουμε τις προσπάθειες που γίνονται να σπρώξουν τη χώρα μας στον κρεμό. Μπράβο, ρε Γιώργο. Είσαι αναρχικός από μια αυτό σε γουστάρι. Έχεις καταστρέψει το κράτος, δεν αφήσει τίποτα όχι. Είσαι μετεψήφος του Πακούνι. Θέλω να σπίσω και να του φέρει, πρόεδρε, ένα του φεντάκι να πούμε, γιατί δεν σε βρίσκουμε συνέχεια, ταξιδεύεις να πούμε. Ή με το ποδήλατο σαβουρώνεσαι, με το κανό μας έχεις γράμμα. Ρε πρόεδρε, κάνε κάτι, αν γνωρίζεις εκεί πέρα τους υπουργούς τους καινούριους, κάτι για το συντοτικό. Εγώ με θύμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, αμούν. Είμαι 60 χρόνια και δουλεύω ακόμα. Πόσο θα πάει. Κανονικά στα βαρέα και αρθεγινά μας τα κόψανε τα βαρέα. Πόσο να δουλέψουμε. Και εντάξει, εγώ με 60 χρονών, ο Βασίλης από Κωνσταντίνο που είναι 70, πόσο να πάει. Έχει κάνει τόσο ευγέτηση, θα καεί το κεφάλι μου. Όχι, σε πρόεδρε, κάνε κάτι για το ασφαλιστικό μας. Η βιωσιμότητα και δικαιοσύνη του συστήματος περνά και από την αύξηση ορίων ηλικίας, καθώς αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Πόσο να δουλέψουμε, ρε πρόεδρε, 100 χρόνων πόντου Big White, γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε να δουλεύουμε, δεν μπορείτε.